Είμαστε με το Διευθυντή της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, κύριο Τάσο Περιμένη. Κύριε Περιμένη, το τέλος του 2023 σηματοδότησε την ολοκλήρωση μιας προγραμματικής περιόδου. Πώς κρίνετε την εξέλιξη αυτής της περιόδου, η οποία ξεκίνησε το 2016? Το 2016 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την εταιρεία, γιατί όντως σηματοδότησε την έναρξη μιας πολύ έντονης και δημιουργικής περιόδου. Βέβαια, δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε και την εποχή εκείνη ότι ήμασταν στην κορύφωση της χρηματοοικονομικής κρίσης για την Ελλάδα, στην κορύφωση του προσφυγικού για τη Λέσβο, τη μεταναστευτική κρίση. Άρα υπήρχε μια πολύ άγονη περίοδος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που κατά τη γνώμη μου συνεχίστηκε μέχρι το 2018 περίπου. Πώς διαχειριστήκατε αυτή την περίοδο στο σχεδιασμό της εταιρείας? Ναι, είναι γεγονός ότι σε μια, όπως θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος, άγονη περίοδο ίσως, εμείς δουλέψαμε πολύ εντατικά και πολύ εμφατικά στην προετοιμασία, στην προσπάθεια διάγνωσης όλων αυτών των ραγδαίων μεταβολών που υπήρχαν, αλλαγές που φαινόντουσαν και γεγονότα που συνέβησαν και οι αλλαγές θα φαινόντουσαν αργότερα. Επομένως, ήθελε πολύ προσεκτικό χειρισμό και σχεδιασμό για το μέλλον. Πιστεύω ότι μια πολύ σημαντική στρατηγική επιλογή της ΕΤΑΛ εκείνη την περίοδο ήταν να είναι πολύ κοντά στο δικαιούχο, στον επιχειρηματία, στον κάτοικο, στην κοινότητα. Επομένως, δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος στην ενημέρωση, στην εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού. Και αυτό νομίζω ότι έδωσε αργότερα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Αυτή είναι και η διαφορά της ΕΤΑΛ σαν ομάδα τοπικής δράσης από άλλες ίσως διαχειριστικές δομές στην Ελλάδα. Είναι πολύ κοντά στην τοπική κοινωνία, στον κάτοικο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προετοιμασία και αυτή η προσπάθεια για σωστό σχεδιασμό και αναγνώριση αναγκών ήταν αυτή που έφερε πολύ σημαντικά αποτελέσματα στην πορεία για το νησί μας. Τα γεγονότα όμως εξελίχθηκαν απρόβλεπτα. Για παράδειγμα, είχαμε την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, εξωτερικές κρίσεις, πληθωρισμός. Βεβαίως. Πολλαπλές κρίσεις, όπως λέμε στην δικιά μας ορολογία, επάλληλες κρίσεις. Σαφώς υπήρχε λοιπόν μια απρόβλεπτη κατάσταση. Εδώ είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που για μένα το έχει αυτό το χαρακτηριστικό στο DNA του το πρόγραμμα Leader, που δεν μου αρέσει και να το λέω και πια πρόγραμμα Leader, αυτή η φιλοσοφία, η προσέγγιση Leader, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία. Γι' αυτό λοιπόν και ο σχεδιασμός πρέπει να είναι ευέλικτος, να μπορεί να αλλάζει και να ακούει τις συνθήκες της εποχής, τα γεγονότα της εποχής, τις ανάγκες που συνεχώς αλλάζουν. Έχω την αίσθηση ότι αυτό οδηγεί και σε ανθεκτικότητα μιας περιοχής. Όταν μια περιοχή αλλάζουν οι ανάγκες της και μπορείς και εσύ να αλλάξεις μαζί και να βοηθήσεις με χρηματοδοτήσεις, με κίνητρα, με νέες ιδέες. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η ανθεκτικότητα που επικαλείστε? Τίποτα κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται από μόνο του. Πάντα πρέπει να υπάρχει σταθερή διοίκηση, τουλάχιστον όσον αφορά την ομάδα τοπικής δράσης, την ΕΤΑΛ. Ένα χαρακτηριστικό είναι η σταθερή διοίκηση που υποστηρίζει τον υπηρεσιακό μηχανισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει δώσει πολύ δύναμη για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, τις διαχειριστικές των προγραμμάτων, τις απρόβλεπτες καταστάσεις, την ένταση της εργασίας. Και το γεγονός ότι δοκιμαστήκαμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αυτό μας έκανε, πιστεύω, πολύ πιο δυνατούς και απέδειξε και το στελεχειακό δυναμικό της εταιρείας αυτήν τη δυνατότητα μέσα από τις έντονες διαδικασίες ελέγχων που υπήρξαν από το 2016 μέχρι το 2018. Και αν δούμε σε νούμερα, κάποια απλά νούμερα, δεν με ενθουσιάζει πάντα να λέω νούμερα, αλλά ας το δούμε λίγο κάποια νούμερα απολογιστικά. Το 2016 ξεκινήσαμε με 10,8 περίπου εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Σήμερα μιλάμε για ενταγμένες πράξεις που φτάνουν τα 27,8 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και τώρα ετοιμάζουμε να εντάξουμε 15 νέα έργα. Σύνολο περίπου 220 έργα αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι όμως, όταν διαβάζει κανείς αυτά τα νούμερα, όταν βλέπει αυτά τα νούμερα και εντυπωσιάζεται ίσως, γιατί εντάξει, το συζητούσαμε ότι ανακοινώθηκε το τρίτο μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή ήμασταν και ίσως να είμαστε ακόμα και τώρα το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ελλάδα και ίσως και από τα μεγαλύτερα προγράμματα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Ευρώπη. Σε μια περιοχή πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τον πληθυσμό. Εντάξει, αυτό μην το ξεχνάμε. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και η ανταπόκριση του τοπικού πληθυσμού και η εμπιστοσύνη που δημιούργησε. Είδαμε πραγματικά εντυπωσιακά νούμερα παρακολουθώντας το αντικείμενό σας. Εσείς πώς τα ερμηνεύετε? Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Λέσβος εκδήλωσε την ανάγκη της για αξιοποίηση κινήτρων. Εντάξει,
Τι σημαίνει αυτό? Εγώ προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι όσον αφορά τη δική μας δραστηριότητα, υπήρξε μια αμφίδρομη εμπιστοσύνη με την τοπική κοινωνία. Μας άκουσαν η τοπική κοινωνία και ακούσαμε κι εμείς την τοπική κοινωνία. Ακόμα και όταν παίρναμε αρνητικές αποφάσεις, να μην εντάσσουμε, να αποκλείουμε κάποια επιδυτικά σχέδια, κάποιες προτάσεις, να κάνουμε περικοπές, να ζητούμε συγκεκριμένα χαρτιά, συγκεκριμένες διαδικασίες να ακολουθηθούν. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργούν τριβές. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια πολύ ικανή εμπιστοσύνη με τα κέντρα αποφάσεων, όχι μόνο τοπικά αλλά και υπερτοπικά, δηλαδή διαχειριστικές στην Αθήνα, και τα πολιτικά ακόμα κέντρα αποφάσεων. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη, είναι σημαντικό αυτό. Ένα παράδειγμα πολύ απλό, η πρόσφατη υπερδέσμευση, η πρόσκληση που βγάλαμε, ποιος θα περίμενε σε τέλος προγραμματικής περίοδου, βγάλαμε πρόσκληση, παρότι έχει πάρει παράταση το ΠΑΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2025, βγάλαμε πρόσκληση για να ενταχθούν νέα έργα από χρήματα της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, ενώ ήδη ξεκινάει και λειτουργεί η νέα προγραμματική περίοδος. Δεν χρειάστηκε να τη ζητήσουμε. Μας δόθηκε αυτή η υπερδέσμευση. Η διαδικασία διαχείρισης όμως δυστυχώς γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται σφάλματα. Σφάλματα σε όλο, κάθετα, τον κύκλο και την αλυσίδα της διαχείρισης των προγραμμάτων. Και το ζήτημα είναι που παρατηρώ ότι τα σφάλματα αυτά είναι ανούσια σφάλματα και επικεντρωνόμαστε όμως σε πράγματα που δεν έχουν τόσο μεγάλη ουσία. Και αυτό το λέω με λίγο θράσος ίσως, αλλά έχοντας περάσει, η ΕΤΑΛ έχει περάσει από πολύ βαρύς και σημαντικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το ζήτημα που πρέπει να επικεντρωθούμε και το πολύ σημαντικό στο οποίο κρινόμαστε είναι αν δημιουργείται προστιθέμενη αξία. Όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις, πού οδηγούν την τοπική κοινωνία? Επιτυγχάνονται οι ευρωπαϊκοί στόχοι, επιτυγχάνονται οι εθνικοί στόχοι, δημιουργείται ανάπτυξη, δημιουργούνται κίνητρα, ειδικά για τους νέους, δημιουργείται αισιοδοξία σε αυτόν τον τόπο? Είναι ένα ερώτημα. Θέσατε μόνο σας το ερώτημα. Έχει πετύχει το σκοπό της η τοπική στρατηγική του Λίντερ? Αν ρωτήσετε 10 διαφορετικούς ανθρώπους, θα σας δώσουν 10 διαφορετικές απαντήσεις. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να δούμε μια τελική ανάγνωση. Πρέπει να δούμε συνολικά το δάσος. Και για μένα είναι πολύ θετική η εξέλιξη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Και όχι μόνο για τα νούμερα τα οποία ευημερούν, αλλά κυρίως γιατί η στρατηγική πέτυχε να αναγνωρίσει πραγματικές ανάγκες, να τις καλύψει και να δώσει απαντήσεις σε αυτές. Ένα παράδειγμα. Βασικός στόχος μας το 2016 λοιπόν στο σχεδιασμό ήταν η ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας όσον αφορά τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση των όρων παραγωγής της και στο πρωτογενή, στο δευτερογενή, στο τριτογενή τομέα. Α, πάρω όμως το παράδειγμα της μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων. Όσον αφορά λοιπόν, εξειδικεύοντας ακόμα περισσότερο αυτό το παράδειγμα, το κύριο προϊόν της Λέζου, το ελαιόλαδο, μέσα σε αυτή τη συγκυρία που ζούμε τώρα με τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί, σκεφτείτε ότι οι μονάδες παραγωγής ελαιολάδου σε πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα από το Λίντερ έχουν εξυγχρονιστεί, έχουν βελτιωθεί, οι όροι παραγωγής τους είναι σύγχρονοι, το κόστος παραγωγής τους έχει μειωθεί, άρα επωφελούνται και αυτή η προστιθέμενη αξία, το ακούω πολύ συχνά και από συνεταιρισμούς αλλά και από ιδιώτες επιχειρηματίες στο χώρο, με την τυποποίηση του ελαιολάδου και με την εξωστρέφεια που έχει αρχίσει να δημιουργείται σε νέες αγορές και με τη συγκυρία που έχει δημιουργηθεί, δημιουργείται έντονη προστιθέμενη αξία και αυτή η προστιθέμενη αξία φτάνει και στον παραγωγό. Άρα, αυτό που πρέπει να ζητούμε είναι να υπάρχει αναγνώριση των αναγκών και ταυτόχρονα να μπορείς να διαβάζεις και τις συγκυρίες και το κυριότερο να στοχεύουμε στην ποιότητα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα και πώς βλέπετε την εξέλιξη για τα επόμενα χρόνια? Τώρα μπαίνουμε σε καινούργιες περιόδους, σε καινούργιες διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο γνωρίζουμε σίγουρα, είναι ότι ήδη ξεκινά η νέα προγραμματική περίοδος όσον αφορά το Leader. Θα λέμε την έκφραση Leader έχει ένα σωρό ονόματα. Εντάξει. Εμείς όμως θα στεκόμαστε στη λογική Leader Αλιείας, γιατί είναι από το Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας, τη διαχειριστική του Παλίτη στην Αθήνα. Το Leader Γεωργίας με τη διαχειριστική του προγράμματος της κοινή αγροτικής πολιτικής πλέον, γιατί άλλαξε όνομα στην Αθήνα, με το Leader του περιφερειακού προγράμματος, το TAPTOC, το περιβόητο που μπορεί να τα ακούτε κάποιες φορές. Το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του στοχοθεσία σε έναν βαθμό. Αλλά όλα μαζί ουσιαστικά στοχεύουν σε ένα πράγμα, στην ανάπτυξη.
Επομένως, πρέπει να υπάρχει για εμάς αυτό που αναγνωρίσαμε και διαγνώσαμε νωρίς, είναι να υπάρχει μια σωστή τοπική αναπτυξιακή στρατηγική και να είναι ενιαία. Δεν πηγαίνουμε να διαμορφώσουμε προγραμματάκι σε κάθε περίπτωση. Αναγνωρίζουμε την περιοχή, δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτό το καλοκαίρι, από την άνοιξη, για να αναγνωρίσουμε την περιοχή σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να διαγνώσουμε τι χρειάζεται για το αύριο, ποιοι είναι οι στόχοι και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε από 4 πηγές ουσιαστικά, από όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία, εισρωή πόρων που θα βοηθήσουν το ένα το άλλο συνδυαστικά και συμπληρωματικά για να επιτευχθούν μεγάλοι στόχοι, μεγάλα οράματα, αναπτυξιακά οράματα. Αυτό βέβαια στο επίπεδο το δικό μας. Το Leader Αλίας επικεντρώνεται στην παράκτη ανάπτυξη, το Leader Γεωργίας στα τοπικά προϊόντα, το Leader PEP έχει μεγάλο βάρος σε επενδύσεις δημοσίου ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό, αλλά και για την επιχειρηματικότητα, με εξειδίκευση, με καινοτομία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συνδυαστούν και πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε με πολλές διαχειριστικές πλέον, δουλεύαμε και πριν, να δουλεύουμε και τώρα ακόμα περισσότερο, με πολλές διαχειριστικές και να υπάρχει σεβασμός ο ένας τον άλλον. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις ομάδες τοπικής δράσης, οι οποίες πλέον έχουν δημιουργήσει μια εγκατεστημένη αξία σε αυτήν την περιοχή, στο Βόρειο Αιγαίο συνολικά θα έλεγα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Εσείς τι θα ζητούσατε για τα χρόνια που έρχονται? Πρέπει να πούμε δύο πράγματα εδώ πέρα, ότι ένα πράγμα που μου έχει κάνει λίγο εντύπωση, πέρα από όλα τα θετικά που βλέπουμε, ότι βλέπουμε έναν πληθωρισμό προγραμμάτων, μια πληθώρα προγραμμάτων, πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό δημιουργεί έναν προσανατολισμό στην τοπική κοινωνία. Το Leader δεν είναι για μας ένα πρόγραμμα. Δεν είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν είναι αποζημιωτικό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που δίνει κίνητρα. Κίνητρα να διαφοροποιηθείς. Κίνητρα να γίνεις πιο ανταγωνιστικός. Κίνητρα να είσαι πιο ανθεκτικός στις κρίσεις και στο μέλλον. Σε αυτά που ίσως δεν μπορεί να προβλέψει ότι έρχονται. Άρα, για το μέλλον, εμείς περιμένουμε το Leader να εξειδικευθεί ακόμη περισσότερο. Και εκεί θα το οδηγήσουμε σε μια μεγαλύτερη εξειδίκευση, ώστε να αναδειχθούν από την τοπική επιχειρηματικότητα τα πραγματικά μαργαριτάρια. Γιατί υπάρχουν πραγματικά κρυμμένοι θησαυροί μέσα σε αυτόν τον τόπο και ιδέες. Και το κυριότερο, ίσως στρατηγικά, να δοθούν ευκαιρίες σε νέους. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε σε μεγάλο βαθμό είναι απλοποίηση. Όμως πραγματική απλοποίηση. Να απλοποιηθούν τα θέματα. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να λειτουργούμε με τη λογική των ελιγμών. Να ελισσόμαστε, να δημιουργούμε διάφορες συνθήκες. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο αρνητικών και πολύπλοκων διαδικασιών. Έχει δαιμονοποιήσει ακόμα και την έκφραση της καινοτομίας. Πρέπει να πιστέψουμε στην απλοποίηση των διαδικασιών, γιατί η απλοποίηση των διαδικασιών οδηγεί στην απλοποίηση της διαχείρισης και οδηγεί και σε πιο σωστά αποτελέσματα. Εγώ εκτιμώ ότι όταν υπάρχει σεβασμός σε όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης δημόσιου χρήματος ουσιαστικά και από την πλευρά των δικαιούχων των επιχειρηματιών να ακολουθούν τους κανόνες, αλλά και σεβασμός από την πλευρά των διαχειριστών και των συστημάτων και υποστήριξη, γιατί τίποτα πια δεν είναι εύκολο, θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μας με όλες μας τις δυνάμεις σε ένα όραμα. Να γίνεται όλο και περισσότερο αυτός ο τόπος, ένας τόπος που αξίζει να ζεις και οι νέοι άνθρωποι να έχουν ευκαιρίες.